Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, ψαρονέφρι, ναι, με σάλτσα κρασιού και δαμάσκηνα και κουσκούς με μπρόκολο και κουνουπίδι. Τέλεια. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστούμε. Πώς τα λες τα πράγματα? Καλά τα βλέπω. Εγώ δεν το έχω ξαναφάει αυτό, αλλά μου φαίνεται ωραίο. Το κρεατάκι μου φαίνεται έχει γίνει, γιατί έχουμε δει κρέατα και κρέατα, και ειδικά το ψαρονέφρι, το οποίο θυμάει πάρα πολύ σαν κρέας. Ο Έκτορας δεν το πετυχαίνουν εδώ. Μένει ή ομό ή βγαίνει σόλα. Ανάλατο το τόνο αυτό. Έλα, αφού είναι ανάλατο. Να σου πω κάτι, αυτό πρέπει να έχει λεμόνι. Δεν ξέρω, εγώ δεν τρώω λεμόνι, οπότε δεν μου άρεσε. Και λίγο σκληρούλι. Εμένα μου φαίνεται καλά ψημένο. Η σαλτσούλα μου φαίνεται ωραία με τα δαμάσκηνα επάνω. Κουσκούς. Δεν έχω φάει τέτοιο. Δεν δοκίμασες, άρα λοιπόν το αφήνουμε στην κρίση του Έκτορα, αφού δοκιμάσει το πιάτο. Τέλεια. Το μπρόκολο με το κουνουπίδι δεν μ' άρεσε καθόλου. Και εμένα καθόλου αυτό. Το ψαρονέφρι έτσι και έτσι ήθελε λίγο αλάτι. Και τα κρεμμύδια λίγο χρειαστά, χοντροκομμένα. Πολύ κρεμμυδίλα. Και εμένα πολύ λεμονίλα, σκληρό. Αδιάφορο. Ναι. Ναι. Θα πάμε καλύτερα. Ναι. Τέλεια. Το πιάτο αυτό που βλέπεις μπροστά σου θα φύγει και θα πάει στον Έκτορα Μποτρίνη. Ψαρονέφρι με σάλτσα από δαμάσκηνα και κουσκούς από μπρόκολο και κουνουπίδι. Ακούγοντάς το, είναι ένα πιάτο αρκετά δημιουργικό. Για να δούμε αν πέτυχε. Ξεκινάμε λοιπόν από το κουσκούς με μπρόκολο. Τρώγοντάς το μόνο του, το βρίσκω λίγο ανάλατο και πολύ όξινο, αλλά το κουσκούς σε συνδυασμό με το δαμάσκηνο το ισορροπεί, γιατί το δαμάσκηνο είναι πάρα πολύ γλυκό. Πάμε να δούμε όμως και το υπόλοιπο πιάτο πώς είναι. Σίγουρα το ψαρονέφρι είναι πολύ ψημένο. Το ψαρονέφρι, ενώ έχει κάνει ωραία κρούστα, έχει πάρει αυτό το ωραίο απέξω το κρετσανιστό, μέσα έχει παραψηθεί, γιατί τα παιδιά θα πρέπει να το βγάλουν λίγο πριν από ότι το έβγαλαν. Δηλαδή δεν πρέπει να το φοβούνται. Και αν δεις ότι δεν είναι ακόμη ψημένο, στο τέλος το βάζεις λίγο μέσα στη σάλτσα σου. Πάμε να δούμε τώρα τη σάλτσα, που δεν είναι σάλτσα στην ουσία, γιατί η σάλτσα πρέπει να τρέχει, να έχει μια πολύ ωραία βελούδινη υφή. Εδώ τα παιδιά έχουν κάνει περισσότερο σαν ένα είδος τσάτνεϊ από δαμάσκηνα. Το οποίο είναι συμπαθητικό. Το κρεμμύδι το βοηθάει πάρα πολύ, το έχουν κόψει και αρκετά χοντρό, αλλά δεν με χαλάει, γιατί βοηθάει, δεν έχει λιώσει. Και όλα μαζί, το πιάτο αλλάζει τελείως. Ένα πιάτο που αν τα παιδιά είχαν βάλει περισσότερο αλάτι και το είχαν ψήσει λιγότερο το κρέας, ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό που έχω να πω είναι τα φαγητά τα σώζει το αλάτι και το γέλιο την ψυχή.